Καλή σας μέρα. Για μία ακόμα φορά ο Αλμπέρτο Σκενάζη, ο γνωστός ηθοποιός αλλά και γνωστός και ως συγγραφέας και όχι μόνο, βρίσκεται στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο φιλόξενο βιβλιοπωλείο της Τασούλας της Χριστοδούλου, το Ηλιοτρόπαιο. Ποιος ο σκοπός της επίσκεψής σας για μία ακόμα φορά στη Βέρεια? Είχα κάνει την παρουσίαση του βιβλίου εδώ στην Τασούλα. Το βιβλίο μου είναι μόνο σε αυτό το βιβλιοπωλείο. Οπότε, επειδή πάω Νάουσα για να κάνω παρουσίαση του βιβλίου στην Νάουσα, ήρθα εδώ στη φίλη μου Τασούλα να καθίσω να μιλήσω με τον κόσμο για το βιβλίο και όχι μόνο. Επειδή είναι το πρώτο κομμάτι μιας πενταλογίας, ναι, ποιο είναι το βιβλίο και ποιο είναι το περιεχόμενό του? Ουσιαστικά είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης στις αρχές του αιώνα και με την πενταλογία κλείνω έναν αιώνα Θεσσαλονίκη. Είναι μυθοπλασία με ιστορικά πρόσωπα μαζί και μπορεί ο αναγνώστης να πάρει τις πληροφορίες τις ιστορικές, χωρίς να είναι ιστορικό το βιβλίο, το πλαίσιο είναι ιστορικό, και να μπορέσει να ταξιδέψει με τους φανταστικούς ήρωες τους δικούς μου, οι οποίοι μαζί με τα ιστορικά πρόσωπα όπως είναι ο Μπεναρόγια, ο οποίος ήταν από τους πρώτους του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκη, καταγράφω και τα πολιτικά και κοινωνικοπολιτικά γεγονότα της εποχής, και είναι από το 1908 επανάσταση των Νεοτούρκων μέχρι το 12 που μπαίνει ο ελληνικός στρατός και η πόλη γίνεται ελληνική. Μετά θα ακολουθήσει το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, μέχρι να κλείσω τον αιώνα της Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος του πρώτου βιβλίου της πενταλογίας λέγεται Σπίθα, εννοείται την έναρξη του εργατικού κινήματος, την απελευθέρωση της χώρας. Ακριβώς. Οπότε είναι και συμβολικό. Ακριβώς, είναι συμβολικό. Είναι η σπίθα πριν από τη φωτιά. Γιατί στο δεύτερο καίγεται η Θεσσαλονίκη το 17 και γίνεται και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Άρα ξεκινάει μία σπίθα το 8 μέχρι το 12 η οποία καταλήγει σε φωτιά. Μία ερώτηση γενικότερη. Στις σημερινές εποχές, τις δύσκολες, τις κρίσεις του συστήματος, τελικά ένα βιβλίο τι μπορεί να προσφέρει? Τι ωραία ερώτηση. Κοίταξε, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου σαν συγγραφέας, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η ψυχολογική πίεση που έχει ο Έλληνας, γιατί ουσιαστικά είναι η ψυχολογική και μετά είναι όλα τα άλλα, η οποία είναι φοβερή και τρομερή, αντί να πάει σε έναν ψυχολόγο για να έρθει στην ισορροπία του, πιστεύω ότι το βιβλίο είναι αυτό που μπορεί να του κάνει μια ψυχοθεραπεία. Κακά τα ψέματα, εμείς συγγραφείς ψυχοθεραπεία κάνουμε στον εαυτό μας, γράφουμε, και οι αναγνώστες όταν διαβάζουν ένα καλό βιβλίο ή όταν βλέπουν ένα καλό θέατρο κάνουν μια ψυχοθεραπεία στο δικό τους εαυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι το βιβλίο μπορεί να σε ταξιδέψει, μπορεί να σου ανοίξει ορίζοντες πέρα από τη γνώση, αλλά και συναισθηματικά να σε ανεβάσει και να σε απελευθερώσει και πνευματικά. Και είναι πραγματικά για μένα, εγώ τώρα που γράφω είμαι ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, μέσα σε αυτή τη δυστυχία μου υπάρχει, κακά τα ψέματα. Βεβαίως υπάρχει δυστυχία, βεβαίως υπάρχει πίεση, αλλά πάντα υπάρχουν οι διάδρομοι που μπορείς να μπεις και να καλυτερέψεις τη ζωή σου, την πνευματική, την ψυχική, εντάξει, οικονομική δεν είναι. Δεν μπορούμε να εισέλθουμε στην οικονομική, αλλά τουλάχιστον να μπορέσει ο άνθρωπος να κρατηθεί ψυχολογικά. Το που κάνετε, ευχαριστώ, καλή επιτυχία πολύ. Και καλούμε τον κόσμο να το αγκαλιάσει, γιατί από ό,τι έχουμε υπόψη είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γράφετε. Ο κόσμος θα το ακούσει από αυτό που διάβασε. Ξέρεις, το βιβλίο είναι η καλύτερη μορφή προπαγάνδα στο στόμα. Είναι στόμα με στόμα. Δηλαδή, συμφωνώ. Το καλό βιβλίο θα ακούσει από ένα φίλο, από μία φίλη, ξέρεις, διάβασα συμφωνώ. Το βιβλίο και μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι θα πάνε το πάρει, γιατί κακά τα ψέματα γράφονται τόσα πολλά βιβλία που άλλο ποιο να πρωτοπάρει. Και κάποιο που διαβάζει δεν είναι εύκολο να πάρει το συγκεκριμένο βιβλίο. Οπότε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ.